Τριτοκοσμικές εικόνες και πάλι στο νέο κτίριο του Καπετανάκιου. Στο κτίριο στάζουν νερά της βρόχης, ενώ όποτε πνέουν οτιάδες, ελοχεύει ο κίνδυνος υγείας εξαιτίας των έντονων οσμώσεις τουαλέτες στο υπόγειο. Αυτό καταγγέλει η ΕΛΜΕ, η οποία κάνει λόγο για κακοτεχνίες, καλώντας τον Δήμο Ηρακλείου να αναλάβει τις ευθύνες του και να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες εργασίες. Από τη στιγμή που παραλάβαμε το κτίριο, τυπικά, υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά αφορούν τόσο τη στέγη, όσο και τις τουαλέτες δυστυχώς. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ, επειδή υπάρχει ομόφωνη απόφαση, καταγγέλουμε τις κακοτεχνίες του κτηρίου που αφορούν στην οροφή και στις τουαλέτες. Οι οσμές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Κάθε φορά που φυσά νοτιάς, δεν μπορούμε να εκθέσουμε και δεν αναλαμβάνουμε τέτοια ευθύνη. Ούτε τα παιδιά, ούτε εμάς σε τέτοιους κινδύνους υγείας. Το πρωί βρέθηκε στο Καπετανάκιο ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ανασασάκης, διαβεβαιώνοντας ότι θα αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Έχουμε εντοπίσει ορισμένες εκκρεμότητες που αφορούν μάλλον σε κακοτεχνίες που θα μένει ο χρόνος να το αποδείξει, αν είναι έτσι. Οι εγγρασίες που βλέπουμε στους τοίχους, ορισμένα σημεία σίγουρα είναι κάτι που δείχνει ότι είτε τα κουφώματα είτε η μόνωση έχουν πρόβλημα, άρα θα πρέπει να το λύσουμε. Και υπάρχουν και κάποιες σχεδιαστικές ατέλειες, όπως η μη ύπαρξη εξαερισμού σε υπόγειους χώρους υγιεινής, που δημιουργούν ένα θέμα δυσοσμίας, πραγματικό πρόβλημα. Άρα θα προσθέσουμε ένα εξαερισμό. Αυτό δεν είναι λάθος του έργου, είναι μια ουσιαστικά εκκρεμότητα της μελέτης. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν προβλήματα στο νεόδημητο σχολείο, επισημαίνει η Αρετή Σπάχη, η οποία προαναγγέλει δυναμικές κινητοποιήσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Καλούμε το Δήμο να αναλάβει την ευθύνη του. Δεν μπορούμε να μένουμε στο θα. Το θα. 11 χρόνια χορτάσαμε από το ΘΑ, δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε σαν τα παιδιά ενός δεύτερου και κατώτερου Θεού, μετά από 11 χρόνια να μπαίνουμε σε ένα κτίριο το οποίο στάζει και το οποίο έχει δυσοσμία. Δεν δημιουργούνται ζητήματα αυτή τη στιγμή για την εκπαιδευτική διαδικασία. Μην φαντάζεται κανείς κουβάδες με νερά και τέτοια πράγματα. Είναι δυσάρεστο να βλέπεις καινούριο κτίριο να έχει υγρασία στους τοίχους. Αν αποδειχτεί ότι η μόνωση έχει πρόβλημα, θα απαιτήσει μια αρκετά εκτεταμένη επισκευή που πρέπει να γίνει μόνο όταν στεγνώσει πλήρως ο χώρος και έχουμε καλοκαιρία. Πάντως τα προβλήματα στο ιστορικό σχολείο εξελίσσονται σε σύριαλ. Τέλη Νοεμβρίου του 2018 ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τριτοκοσμικές εικόνες στο πλημμυρισμένο από τα νερά της βροχής Καπετανάκιο και σε υποκατασκευή κτίριο. 1,5 μήνα μετά το πρώτο κουδούνι, βοθρολήματα έπνιξαν τις αίθουσες στο υπόγειο με τη διευθύντρια να κάνει λόγο για παράδεκτες εικόνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται σε ένα νέο σχολικό κτίριο. Η οσμή ερχόταν μέχρι πάνω, δηλαδή τα παιδιά που μπήκαν μέσα και αφήσαν την τσάντα τους το πρωί είχαν κρύψει το πρόσωπό τους για να μην μυρίζουν. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξε πρόβλημα με τη θέρμανση σε ορισμένες σχολικές αίθουσες, ενώ τις βροχερές μέρες μαθητές και καθηγητές αντικρίζουν το νέο σχολικό κτίριο να στάζει από τα νερά της βροχής. Έχουμε τη στοιχειώδη απέτηση να παραλάβουμε ένα κτίριο μέσα σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Και η ΕΛΜΕ ομόφωνα και ο Σύλλογος Γονέων και η μαθητική κοινότητα θα έχουμε συναποφασίσει να προβούμε σε κινητοποίηση στο αμέσως επόμενο διάστημα.